Γέρακα, Ανθούσα, Καλυθέα, Ντράφη, Διόνι, Δαμάση, Πανόραμα, Καλύβια, Παλίνη βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, έτσι όπως μας έχουν περιγράψει και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας αλλά και οι Δήμαρχοι των περιοχών. Εδώ είναι το ελικόπτερο, το βλέπουμε. Είναι στο Φάνη, εκεί που είναι ο Φάνης ο Καραμπατσάκης. Προς Παλίνη, προς το Πανόραμα. Έλα, Φάνη. Έλα, Φάνη. Στο Πανόραμα βρίσκομαι, στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Είδαμε το πρώτο ελικόπτερο να ύπταται πάνω από τη φλεγόμενη περιοχή. Κάνει μια κατόπτευση και θα αρχίσουν να επιχειρούν στη συνέχεια. Είπαμε, σε πρώτη φάση είναι 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, τα οποία αμέσως βγήκαν με το που πήγε 6 ώρα και έχουν ξεκινήσει τις επιχειρήσεις. Τώρα η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική. Έχουμε πνίγεται ακούσει αρκετές εκρήξεις που πρέπει να είναι από μετασχηματιστές της ΔΕΗ. Πρέπει να υπάρχει και πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση σε ορισμένα σπίτια. Καλά, είναι αυτονόητο εκεί που φλέγονται, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ, μόνο εδώ που είμαστε, έχουμε ακούσει εκρήξεις από μετασχηματιστές της ΔΕΗ. Σε κάποια σημεία υπάρχουν αρκετά οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία όπου η φωτιά πάει να περάσει, κάτι αντίστοιχο που γινόταν με την Εθνική Οδό, όπου πάει να περάσει από την απέναντι μεριά, δεν υπάρχει τόσο πυκνή βλάστηση εδώ, αλλά παρόλα αυτά καίει. Κάνουν αναχώματα για να μην να την ανακόψουν. Πάντως αυτή η εικόνα είναι στη Λεωφόρο Μαραθώνου, Φάνη. Υπάρχει, απλώς είναι ένα χάος. Έρχονται και τα καναντέρ, Φάνη. Ένα χάος τώρα πλέον. Ευχαριστούμε τον κύριο Νάσο από την Ελευσίνα. Λέει, είμαι κάτοικος Ελευσίνας πριν από 5 περίπου λεπτά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι απογειώθηκε το πρώτο καναντέρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, τους φίλους που μας παρακολουθούν. Να είστε καλά, ό,τι να προσέχουμε και πιλότη μας, παιδιά, πολύ, γιατί δεν είναι καλές οι συνθήκες καθόλου. Κοιτάξτε εδώ, έχει ξημερώσει. Αυτή είναι ζωντανή εικόνα που μας δίνει ο Φάνης Καραμπατσάκης. Να το και το Έριξον, αυτό αν δεν κάνω λάθος. Βλέπουμε. Από τον Ντράφη είναι αυτή η εικόνα. Άλλο ένα αέριο μέσο το οποίο έχει σηκωθεί να πετάξει. Τι να πρωτοελέγξει και τι να κάνει, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα μπορούν τουλάχιστον να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα και να μην δούμε την εικόνα που είδαμε χθες. Ναι. Να μην μπορούν, γιατί έχει 10 μποφόρ. Εδώ βλέπουμε, παιδιά, κυρίες και κύριοι, τρία σημεία στα οποία βρίσκονται οι δημοσιογράφοι και η τεχνική του Open. Στα αριστερά η εικόνα είναι από τον Ντράφη. Στη μέση βλέπετε τη Λεωφόρο Μαραθώνος, όπως μας τη δίνει ο Φάνης Καραμπατσάκης. Και στα δεξιά είναι η εικόνα που μας έδινε νωρίτερα και τη βλέπετε και τώρα live στις οθόνες σας, η Ελευθερία Σπυράκη. Αριστερά καίγεται σπίτι, καίγεται δυστυχώς ένα σπίτι, άλλο ένα σπίτι που καίγεται. Στη μέση, ξαναλέω, είναι η Λεωφόρος Μαραθώνος και στα δεξιά είναι η εικόνα που μας έδινε η Ελευθερία Σπυράκη από την Παλίνη, από τον οικισμό που έχουμε διαρροή φυσικού αερίου και οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους με τις φλόγες να καίνε ήδη τις αυλές των σπιτιών τους και έχει διαρροή φυσικού αερίου. Ελπίζουμε άμεσα να πάνε δυνάμεις. Κοιτάξτε εδώ τώρα αυτή την εικόνα στα αριστερά. Ένα σπίτι παραδίδεται στις φλόγες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνάμεις εκεί. Δεν μπορώ να διακρίνω από την απόσταση που βλέπουμε, αλλά βλέπεις ότι και η σκεπή έχει πάει φωτιά και στο ισόγειο. Ναι, βέβαια, είναι η πυρκαγιά, είναι αυτό το πεύκο, το κουκουνάρι, ναι. Το οποίο κάνει όλη αυτή τη τεράστια καταστροφή, γιατί εκτινάσσεται. Με τον άνεμο, σωστά. Σωστά. Σε μεγάλη απόσταση. Και σπέρνει την πυρκαγιά. Λοιπόν, η Ελευθερία Σπυράκη νωρίτερα ήταν από τον λόφο Έντισον στην Παλίνη, σωστά. Να το επισημάνουμε ξανά, να το επαναλάβουμε. Ναι. Λόφος Έντισον, Παλίνη. Παλίνη, διαρροή φυσικού αερίου. Έχουμε στείλει και στην πυροσβεστική και στην αστυνομία να πάνε εκεί, διότι δεν μπορούν οι κάτοικοι να το κάνουν αυτό μόνοι τους. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι σοβαρό. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Θα πρέπει κάποιος να πάει να ελέγξει και τη διαρροή και να κάνουν κάτι, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσουν οι κάτοικοι που έχουν μείνει εκεί για να σώσουν τις περιουσίες τους. Μάλιστα. Πάμε στο Φάνη τον Καραμπατσάκη ξανά, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, να μας πει πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα. Έλα, Φάνη. Εγώ είμαι στο πανόραμα. Βλέπετε τώρα την προσπάθεια ενός οχήματος πυροσβεστικής. Ναι. Πώς βγήκε μέσα από το απόκριμνο, έτσι θα έλεγα, έδαφος και επιχείρησε εδώ, έσβησε μια εστία, πράγματι, και πηγαίνει να επιχειρήσει κάπου αλλού. Ταυτόχρονα ύπτανται τα εναέρια μέσα, τα οποία χάνονται μέσα στους καπνούς. Βλέπουμε ένα ελικόπτερο ακόμη,
αν το βλέπετε τώρα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε μέσα σε αυτό το πυκνό καπνό, το οποίο αυτή επιχειρεί. Είναι η πρώτη επιχείρηση που γίνεται στην περιοχή Πανόραμα, στην Παλίνη, όπου αυτή τη στιγμή είναι το κυρίως μέτωπο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες. Και το πιο επικίνδυνο, διότι μιλάμε εδώ για πολλές κατοικίες, έτσι, αμέτρητες οικίες, αμέτρητα καταστήματα. Μιλάμε πλέον, έχουμε μπει σε οικιστικό ιστό, αν ακούσατε πάλι μία έκρηξη, είναι από τους μετασχηματιστές της ΔΕΗ που σας λέω. Πολύ καταστροφική αυτή η πυρκαγιά, πολύ καταστροφική. Δεν ξέρω αν έχει γνωρίσει η Αττική τέτοια πυρκαγιά τα τελευταία πολλά χρόνια, που να έχει πιάσει τόσες μεγάλες πόλεις και να έχει μπει μέσα σε οικιστικούς ιστούς. Και πέρσι είχαμε βέβαια προβλήματα στα βόρεια προάστια, αλλά εδώ νομίζω το ξεπερνάει. Φάνη, όσο ώρα μας μιλάς, έχει πάρει το πολλές διαστάσεις. Χάθηκε μέσα στους καπνούς. Η προσευχή μας είναι μαζί τους, γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές, δεν είναι καλή ορατότητα. Ακούτε τις εκρήξεις. Ακούμε τις εκρήξεις. Αν περνούν από το μικρόφωνο οι εκρήξεις. Και είναι, ξαναλέμε, συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Κάθε ένα λεπτό ακούγεται μία. Τώρα, λέει ο Φάνης, κάποιες από αυτές μπορεί να είναι από μετασχηματιστές της ΔΕΗ. Κάποιες άλλες με ενημέρωσαν. Από άλλους λόγους. Κοίταξε τώρα, σε όλη αυτή την κόλαση που επικρατεί, Φάνη μου, όλα είναι αναμενόμενα, έτσι, όλα μπορούν να συμβούν. Δεν ξέρω καν αν μπορούν να προτεραιοποιήσουν τα εναέρια μέσα τις περιοχές που θα επιχειρήσουν πρώτα τις ρήψεις, δηλαδή που θα πρωτορίξουν το νερό, που θα προσπαθήσουν να πρωτοσβήσουν, γιατί είναι πια πολλές οι περιοχές που εμπλέκονται. Τι να πρωτοσβήσουν, έτσι. Και πού να πρωτοπάνε. Έτσι ακριβώς. Τρία αεροσκάφη. Πού να πρωτοπάνε. Να πούμε, και πέντε ελικόπτερα σε πρώτη φάση.